κάνω και τρέξιμο παράλληλα, η κολύμβηση. Εγώ και τις κολύμβησες. Η Μέρη καλή. Η Μελωνή. Όχι, η Μέρη. Η Μέρη καλή είναι, ναι. Το έχει δηλαδή να το σκεφτεί έτσι. Εγώ της είπα να ασχοληθεί. Τι. Ο προπονητής της μου έδειξε 2-3 πράγματα πριν να αντιμετωπίσει το ring. Τίποτα δεν βοήθησε καθόλου. Έφαγες πολλές ή όχι? Όχι, εντάξει, ήταν πολύ καλή μαζί μου, ρε παιδιά, η Μαριάννα. Τις έφαγες ψηλές σου, Μέρη? 2-3. Σου στραμπατσάρισε τη μούρη. Μία γονατιά καλή. Δύο βαγόνια. Για να το δούμε. Κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ με κάλεσε να βρίσκομαι εδώ στο Diamond Camp. Περιμένω ότι η Μαριάννα Καλλιέργη έχει καθυστερήσει και πολύ φοβάμαι ότι όλη αυτή η παρεξήγηση θα λυθεί στο ring. Κυριακή θα αντιμετωπίσεις μια πολύ καλή Ολλανδέζα. Ναι, είναι καλή, είναι αρκετά καλή, αλλά δεν φοβόμαστε. Νιώθεις σιγουριά ότι τον έχεις στον αγώνα της Κυριακής? Κοίτα, σίγουρη είμαι. Δεν θέλω να λέω πολλά πριν τον αγώνα μου, δεν μου αρέσει να λέω και να δηλώνω. Το σίγουρο είναι ότι αναμένονται πολλές εκπλήξεις. Θα μας συστήσει λίγο τον προπονητή σου, ο οποίος θα προσπαθήσει να μου δείξει δύο πράγματα. Έμαθα ότι θες να αντιμετωπίσεις τη Μαριάννα, οπότε πρέπει να... Ναι, η αστεία, θέλω. Προπόνηση. Κατάλαβα, ωραία, πάω να αντιθώ. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη. Θα εξοπλίσω ανάλογα για να μπορέσεις να βγεις αλόγητη από αυτή τη μάχη. Θες να πεις κάτι σε αυτήν την κοπελίτσα? Εδώ σε αυτήν την κοπελά. Στην πώς την είπαμε? Στην Μελωνή. 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 Όχι δα. Καλή τύχη, όχι καλή επιτυχία. Μέρη, μας απογοήτευσες. Ήταν πολύ φιλικός ο αγώνας. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ναι, Μέρη. Γιατί... Έλα, βγάλε παπούτσια, πάμε τώρα. Γιατί δεν λυπήθηκες? Δηλαδή, κρίμα ο εξοπλισμός, φόρεσες και ρόζ επιγονατίδες. Έκανα μία ώρα λαχάνια, θα έμαθα 2-3 πράγματα. Επικαλαμίδες, ναι. Επικαλαμίδες. Ροζ. Φούξια. Φούξια. Το μαλλί σε ποδίζει η Μαριάννα στον αγώνα που είναι λίγο. Βασικά δεν είναι έτσι. Είναι το. Κάνω καλή. Επιτρέπεται να σε πιάσει άλλη από το μαλλί? Δεν θα έχω και μαλλί. Μπορεί να πιαστεί δηλαδή μαλλί με μαλλί με τη Μέλωνη. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί. Μόνο αυτό που άκουσε τώρα με τη συμμετοχή σου στο dancing, ή σου είχε έρθει να βαρέσει καμία ή κανέναν? Όπως έχω ξαναπεί, δεν. Αν σου έρθει σαν πρόθεση εννοώ, όχι να το. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι, θα ήθελα, αλλά δεν. Προσπαθώ να μην το κάνω. Υπάρχει κάποιο που να σε εκνευρίσει, που να τον δει, ρε παιδί μου? Τώρα. Όχι, δεν έχει τύχει να. Δεν με έχει κρυμμίσει κάποιο. Όχι. Με τον Αλεξέη τελικά τι γίνεται? Όλα καλά. Είναι στη Ρωσία. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε δει ένα ρεπορτάζ και το, από το Στάρ και το παίξαμε κι εμείς. Αυτός πήγε στη Ρωσία για ένα θέμα, έχει πει βίζα. Όχι, έχει και κάτι δουλειές να κάνει εκεί πέρα επίσης. Όχι μόνο για τη βίζα. Αλλά... Να κατεβάσω την χειμωνιάτικα. Και. Σπάω στον πάγο γι' αυτό. Πόσες φορές την ημέρα μιλάτε στο τηλέφωνο? Πολλές. Πόσες δηλαδή? Αυτός περνήσει. Μιλάμε κυρίως αυτός. Πόσες φορές, παιδί μου, πόσες φορές? Πόσες φορές? Πολλές ώρες, δεν μπορώ να σου πω. Είναι ό,τι αυτό που κάποια έχει ακουστεί ότι έχει μια πρώην, ήταν γραμμένος και κτλ. Παιδιά, δεν το έχω ακούσει αυτό και όταν το έχω ακούσει, λέω, γέλαγα βασικά. Στο είχε πει, σου είχε αναφέρει ότι είχε μια σχέση παλιά και τέτοια ο ίδιος? Φυσικά, όλοι είχαμε σχέση, όλοι, και εγώ είχα σχέση πριν. Εσύ είχες σχέση με τον προπονητή σου? Ναι. Δεν ζηλεύει ο Αλεξέη? Όχι. Το ξέρει. Ωραίος ο Αλεξέης. Το ξέρει. Ναι, το ξέρει. Δεν ζηλεύει. Ξέρω, όχι. Γιατί ρε παιδί μου τώρα το να δουλεύει. Είναι φυσιολογικό προπονητή σου. Το να δουλεύει με ένα πρώην σου είναι. Μπορεί να ζηλέψει ο άλλο. Γιατί το λέω. Είναι καθαρισμένα τα πράγματα. Καλά, δεν είπα ότι τρέχει τίποτα, αλλά μπορεί να ζηλεύει αυτό. Ναι, μπορεί. Γενικά κάτι έχει τελειώσει. Οπότε δεν υπάρχει για μένα γυρισμό.